Είμαστε στην Φλόρνα, κοντά μας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ο Βασίλης Σόμπας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, μια νέα χρονιά το 2020. Ποιοι είναι οι στόχοι της Αντιπεριφέρειας Αγροτικής Ανάπτυξης? Είδαμε και το προηγούμενο διάστημα, κάνατε και συσκέψεις ώστε να βρεθούν και να λύσετε και τα προβλήματα στα ΤΟΕΒ. Πείτε μας λίγο. Βασικός πυλώνας μας είναι η αγροτική ανάπτυξη για τη μεταλιγνητική εποχή. Τη θεωρούμε δεδομένο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε σε αυτή την εποχή είναι να μπορέσουμε να βάλουμε τις βάσεις, να θέσουμε τις αρχές με τις οποίες μπορούμε να δουλέψουμε. Έχουμε βρει τεράστια κενά, είτε αυτά αφορούν τους ΤΟΕΒ, είτε έργα σε υποδομές, και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτά, αλλά αυτά μόνο δεν φτάνουν. Χρειαζόμαστε να μπορέσουμε να έχουμε το επιθυμητό, για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, πρέπει να έχουμε ολόκληρη την αλυσίδα που χρειαζόμαστε. Πρέπει να βοηθήσουμε και τη μεταποίηση και την προώθηση και όλη την αλυσίδα αξιών στην αγροτική παραγωγή. Έχοντας μόνο την πρωτογενή παραγωγή, είναι γνωστό ότι είναι σαν να είμαστε μια αποικία. Πρέπει να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και να πάρουμε και την τυποποίηση και να μπορέσουμε να προωθήσουμε. Και αν καταφέρουμε τελικά όλο αυτό και το δέσουμε μετά την τυποποίηση, την εμπορία, και το δέσουμε και με τις υπηρεσίες, θα έχουμε κερδίσει το μέγιστο που θα μπορούσαμε από την πρωτογενή παραγωγή. Μία, δύο, τρεις προτεραιότητες, οι οποίες είναι το επόμενο χρονικό διάστημα σαν την περιφέρεια αγροτικής ανάπτυξης και περιφέρεια, ποιες είναι, ώστε να στηρίξετε τους αγρότες, οι οποίοι πραγματικά είναι ένα δύσκολο κομμάτι εδώ για την περιοχή μας? Αυτό που έχουμε κάνει είναι να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε σε συνεργασία με τους Δήμους, να μπορέσουμε να δώσουμε ίδρυυση στις κτηνοτροφικές μονάδες, να μπορέσουμε να έχουμε την οδοποία προς τις κτηνοτροφικές μονάδες και τις μονάδες μεταποίησης, να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα έργα υποδομής για την κτηνοτροφία, επειδή η μεταποίησή της έχει πολύ, ο πολλαπλασιαστής της για την τοπική κοινωνία είναι πολύ μεγάλος. Άρα αυτό είναι ίσως ένα από τα πρώτιστα. Και έχοντας ως δεδομένο και το θέμα της χρήσης και αξιοποίησης του νερού, είναι αυτό το οποίο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και την αγροτική παραγωγή για να μπορέσουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχουν το ΕΒ για τους οποίους κάναμε ήδη κάποιες ενέργειες, και υπάρχουν και πόροι οι οποίοι κάθονται. Είμαστε οι τελευταίοι σε απορρόφηση από τα μέτρα τα οποία είχε διαθέσιμο το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Αυτή την περίοδο στη κυριολεξία τρέχουμε για να μπορέσουμε να οριμάσουμε κάποιες μελέτες και έτσι να είμαστε σε μια φάση όπου θα προκηρύξουμε το μέτρο, γιατί είναι από αυτά που είναι εκχωρημένα από το ΠΑ, για να μπορέσουμε να το προκηρύξουμε και να δώσουμε κάποιες λύσεις στα προβλήματα του ΤΟΕΒ σε τεχνικά θέματα, γιατί τα θεσμικά και τα οικονομικά είναι επίσης, όπως τα αναφέραμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι πολύ μεγάλα και δυσεπίλητα.